Χριστοί συνάδελφοι, δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι στην αίθουσα για να ακούσω τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως, διότι είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, όμως άνοιξα την ώρα που μιλούσε η τηλεόραση και άκουσα τι είπε. Δεν θέλω να αναφερθώ, αναφέρθηκα χθες, σε ό,τι αφορά την ουσία της κριτικής μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τους λόγους που οδήγησαν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια πολιτική κυβίστηση για τη διατήρηση της συνοχής εντός του κόμματός του. Αυτά τα βλέπει η ελληνική κοινωνία, τα κρίνει, τα βλέπουν οι Έλληνες πολίτες. Ούτε επίσης θέλω να αναφερθώ, διότι δεν είναι σπάνιο να συμβαίνει στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, να βλέπουμε ένα πολιτικό αρχηγό να λέει ότι έχει άλλη άποψη, επί της ουσίας άλλη άποψη, και να επικαλείται διαδικαστικά ζητήματα για να καταψηφίσει. Μας βλέπουν και μας κρίνουν. Όπως έκριναν οι πολίτες που τους αφορά το θέμα και όχι μόνο, όταν πριν από 2 μήνες συναντήθηκε μαζί τους και τους υποσχέθηκε ότι θα ψηφίσει επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο και ήρθε σήμερα εδώ σε ένα κρεσέντο συσπήρωσης του κόμματός του και παραχώρησης χώρου, θα έλεγα εγώ, στην ακραία δεξιά πτέρυγα. Δικαίωμά σας είναι όλα αυτά. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω και είναι και εν τη απουσία του, θα ήθελα να είναι εδώ να μου απαντήσει. Αυτή η επιλογή του δεν θα έρθει να ψηφίσει. Εδώ είναι, ας έρθει, ας μπει μέσα. Αυτή η επιλογή του να αναφερθεί σε αυτό το παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα δεν υπήρχαν να αναφέρει. Ότι τάχα μου ένας ψυχίατρος του είπε ότι δεν μπορεί να δίνουμε την επιλογή σε έναν άνθρωπο 18 χρονών, 18 προσέξτε, χωρίς ιατρική γνωμάτευση, διότι λέει αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός ατόμου το οποίο τον ρώτησε για ποιο λόγο προβαίνει στην απόφαση, στην επιλογή αλλαγής φύλου, διότι λέει πήγε στον ημιτό και του το είπαν οι εξωγήινοι. Αυτό είναι ντροπή, διότι είναι ντροπή να υβρίζει, να εξευτελίζει μια κοινωνική κατηγορία που έχει το δικαίωμα της επιλογής, ότι τάχα μου χρήζει ιατρικής και ψυχιατρικής περίθαλψης, διότι επιλέγει αυτό το δικαίωμα της επιλογής. Είναι ντροπή. Και εγώ αναμένω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει δικαίωμα να κάνει όσες κολοτούμπες, όσες κυβιστήσεις, κρίνεται. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Ησυχία. Να βγει από αυτό εδώ το βήμα, ησυχία. Και να πάρει πίσω αυτή την υβριστική αναφορά, αυτή την υβριστική αναφορά απέναντι σε συμπολίτες μας, οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμα που και ο ίδιος δήθεν ως φιλελεύθερος δεν αρνείται ότι αποτελεί δικαίωμα. Άστοχο και ταυτόχρονα ντροπιαστικό απέναντι σε αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας. Η αναφορά που σηματοδοτεί ότι όσοι χρήζουν, ότι όσοι έχουν την δυνατότητα αυτής της επιλογής πιθανώς να χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης. Πρώτον. Δεύτερο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση που διεξάγεται σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχει, θα έλεγα, μια υποκριτική διάσταση. Βαθιά υποκριτική διάσταση. Και έχει μια βαθιά υποκριτική διάσταση. Καλώς ορίσατε, κύριε Μητσοτάκη. Εύχομαι να ακούσατε τι είπα για να μου απαντήσετε. Να πάρετε το λόγο. Να πάρετε το λόγο, να μου απαντήσετε. Είμαι εδώ για να πάρετε το λόγο. Είμαι εδώ. Εγώ δεν ανέβηκα στον ημιτό για να ρωτήσω τους εξωγήινους, για να αλλάξω γνώμη. Έχω άποψη, έχω θέση, έχω ευθυκρισία. Και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Διεξάγεται λοιπόν εδώ και 2 μέρες μια συζήτηση στο πλαίσιο μιας βαθιάς υποκρισίας. Διότι αντί να συζητάμε για μια μεγάλη και ουσιαστική τομή που αφορά, θα έλεγα, ένα στοιχειώδη εξυγχρονισμό για τη χώρα που βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρώπης και που 19 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει τη δυνατότητα, έχουν εντάξει στο δίκαιό τους τη δυνατότητα
στους πολίτες που το επιλέγουν να αυτοπροσδιοριστούν ως προς την ταυτότητα φύλου. Και αντί λοιπόν να συζητάμε αυτό, την ουσία, στην οποία κατά τα άλλα και η πτέρυγα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνει ότι συμφωνεί, αλλά τάχα μου οι διαφορές και οι διαφωνίες είναι σε δευτερεύοντα διαδικαστικά ζητήματα, συζητάμε με περισσή υποκρισία την υπόθεση που αφορά την ηλικία των 15 ετών, αντί για 17. Και θέλω να εξηγήσω το λόγο για τον οποίο θεωρώ ότι πρόκειται για περισσή υποκρισία. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους ανήλικους πολίτες των 15 ετών, τους διεμφυλικούς όμως, τα διεμφυλικά αυτά παιδιά, που υφίστανται τρομακτικό μπούλινγκ στα λύκεια, είτε εξαιτίας των στερεοτύπων, της κοινωνικής συμπεριφοράς, αυτό το οποίο θα έπρεπε πρωτίστως να βαραίνει στη συνείδησή μας, είναι αν θα τους δώσουμε τη νομική δυνατότητα, ανεξαρτήτως αν είναι πολλά, λίγα, αρκετοί, δεν έχει σημασία πόσοι είναι, και ένας να είναι. Αν θα τους δώσουμε την νομική δυνατότητα να σταματήσει αυτή η δραματική συμπεριφορά την οποία υφίσταται στα 15, σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία των 15 και 16 χρόνων στους κοινωνικούς χώρους όπου βρίσκονται. Αυτό πρωτίστως θα έπρεπε να μας αφορά. Αναφερθήκατε σε ψυχιάτρους που σας λένε ότι πηγαίνουν στον ημιτό και τους τα λένε οι εξωγήινοι, αλλά δεν αναφερθήκατε, γιατί βεβαίως δεν μιλάτε μόνο εσείς με ψυχιάτρους, μιλάνε και άλλοι. Λοιπόν, δεν αναφερθήκατε στο γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες απόπειρες αυτοκτονίας στα σχολιά μας, δεκάδες και στην ελληνική επαρχία που κρύβονται κάτω από το χαλί εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν μπορεί να προσαρμοστεί ούτως ώστε να δώσει τη διέξοδο της κανονικότητας σε αυτά τα άτομα, σε αυτούς τους συμπολίτες μας που από αυτή τη νεαρή ηλικία βρίσκονται στην θέση εκείνη όπου πρέπει βεβαίως να επιλέξουν, διότι ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να περιμένει την ενηλικίωση των 18 για να ελέξει την ορμονική του συμπεριφορά. Δεν μπορεί. Πώς να το κάνουμε? Και λαϊκίζεται λέγοντας ότι στα 15 δεν μπορούν να πάρουν αλκοόλ. Και δεν ξέρουμε σε αυτή εδώ την αίθουσα ότι με βάση το δίκαιό μας, καλό ή κακό, δίνουμε τη δυνατότητα σε σύναψη γάμου στα 10 χρόνια με δικαστική απόφαση. Δίνουμε τη δυνατότητα με δικαστική απόφαση στα 15 χρόνια να μπαίνουν φυλακοί ανήλικοι. Και βεβαίως στα 12 δίνουμε την ταυτότητα στα παιδιά. Και τι λέμε για τους 15χρονους? Λέμε ότι διαμορφώνουμε ένα θεσμικό πλαίσιο όπου με τη συνένεση των γονέων και την ιατρική γνωμάτευση, η οποία δίδεται από επιτροπή με ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην διαδικασία τη δικαστική, την εκούσια διαδικασία, χωρίς όλα τα προηγούμενα, τα επιβαρυντικά και τα άκρως προσβλητικά, προκειμένου να αποκτήσουν την ταυτότητα εκείνη που αρμόζει με τη συμπεριφορά τους, με την ύπαρξή τους, με αυτό το οποίο σημαίνει την αίσθηση που έχουν για τον αυτοπροσδιορισμό τους. Αυτό λέμε. Ποια υποκρισία λοιπόν σε αυτές τις δύο μέρες μας έχει οδηγήσει σε μια συζήτηση που διεξάγεται όχι με όρους 2017, αλλά με όρους μεσαίωνα, σκοταδισμού? Εμείς λοιπόν βγαίνουμε μπροστά, κύριε Μητσοτάκη. Έχουμε την ευθύνη της γνώμης μας, της άποψής μας. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας καλώ λοιπόν ξανά
όποια άποψη και αν έχετε, όποια θέση και αν πάρετε, δικαίωμά σας να ανακαλέσετε αυτό το απαράδεκτο παράδειγμα το οποίο δώσατε, διότι είναι προσβλητικό απέναντι σε μια κοινωνική κατηγορία και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τους προσβάλλετε αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε δικαίωμα να τους κοροϊδεύετε όταν τους συναντάτε και λέτε θα ψηφίζετε και να μην ψηφίζετε, δεν έχετε όμως δικαίωμα να τους εξευτιλίζετε και να τους υβρίζετε.